Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μαζί. Καλωσορίσατε εδώ στο ένα channel. Κοντά σας λοιπόν και σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Και θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη μία ώρα με τα θέματα της τοπικής, της περιφερειακής αλλά και πανελλαδικής επικαιρότητας. Έτσι λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα με θέματα που είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, πάμε εμείς να τα αναλύσουμε εδώ στην εκπομπή μαζί για να καλησπέρισουμε και να υποδεχθούμε στην εκπομπή μας την κυρία Σοφία Τσίγκου, την πρόεδρο του Μικρασιατικού Συλλόγου της Καβάλας. Καλησπέρα σας, κυρία Τσίγκου. Καλησπέρα σας. Είχαμε χθες την κατάθεση των στεφάνων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Μια πολύ σημαντική ημέρα. Ακριβώς. Τον Οκτώβριο του 1998, η 14η του Σεπτέμβρη, ανακηρύχθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων ημέρα μνήμης, αυτό που είπατε, της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Από τότε η πολιτεία τη γιορτάζει με πάντα Κυριακή μετά τις 14 ή όταν τύχει 14. Θέλω να πω όμως ότι για μας τους Μικρασιάτες δεν έχει σημασία η μέρα. Για μας η μνήμη ζει μέσα μας, μέσα από όλα όσα κάνουμε, από όλες τις δράσεις μας και πρωταρχικός σκοπός όλα αυτά που μας κληρονόμησαν οι πρόγονοί μας να σωθούν. Ήταν ένας φόρος τιμής εχθές σε όλους αυτούς που με τον πλούτο που έφεραν, τον υλικό, τον άειλο, με τις γεύσεις, τον πολιτισμό, βοήθησαν την Ελλάδα να προοδεύσει και να γίνει καλύτερη. Αν θα ήταν κάποια ιστορία που θα έπρεπε να θυμίσετε στους Μικρασιάτες, αλλά και στους υπόλοιπους πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να θυμηθούν αυτά που έγιναν και να τιμούν αυτή την ημέρα με όλη τους την καρδιά, τι θα ήταν αυτή η ιστορία, κυρία Τσίκου? Λοιπόν, τον Σεπτέμβριο του 1922 ξεκίνησε η αρχή του τέλους του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Μπορούμε να πούμε ότι η κορύφωσή του ήταν με την καταστροφή της Σμύρνης, μιας κοσμοπολίτικης πόλης που άνθιζε ο ελληνικός πολιτισμός. Οι Έλληνες εκεί είχαν στα χέρια τους την οικονομία, το εμπόριο, γενικώς τις τέχνες, τα γράμματα. Με την καταστροφή της Σμύρνης ήταν και ερχόμενοι οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, ήταν η αρχή του τέλους. Σαν να μην έφτανε αυτό, την επόμενη χρονιά, τον Ιούνιο του 1923, υπογράφεται στη Λοζάνη η συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών, βάσει της οποίας όλοι οι μουσουλμάνοι της Ελλάδας έφευγαν για την Τουρκία και όλοι οι χριστιανοί από τη Μικρά Ασία ερχόντουσαν εδώ. Τότε δηλαδή λοιπόν, από το 1922 μέχρι το 1924, σηματοδοτείται και το τέλος μιας ολόκληρης ρωμιοσύνης που έζησε για 3.000 χρόνια στη Μικρά Ασία. Νομίζω αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Ήταν τραγικό, αλλά στην πορεία, αργότερα, πολύ αργότερα, μπορούμε να δούμε το πόσο θετικά ωφέλη είχε όλο αυτό στη μάνα Ελλάδα. Μάλιστα. Γιατί οι πρόσφυγες φέραν απίστευτο πολιτισμό. Αναφέρατε στην αρχή της συζήτησής μας, κυρία Τσίγκου, ότι δεν τιμάτε μόνο αυτή την ημέρα, μία μέρα τον χρόνο, τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, αλλά κάθε μέρα του χρόνου και μάλιστα με τις δράσεις που κάνετε. Και να μας πείτε λίγο τις δράσεις που θα κάνετε φέτος, τον χειμώνα του 2023. Λοιπόν, βασικά θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι μας ήταν πάρα πολύ πλούσιο. Πήγαμε στη Βέρεια, με τη Χοροδία, στην Άουσα, στη Σύφνο, σε φεστιβάλ και γενικώς και πιο μικρές εκδηλώσεις. Τώρα για το άμεσο μέλλον, στις 24 του μηνός, τώρα την Κυριακή Σεπτεμβρίου, θα γίνει μια εκδήλωση μεγάλη
για τα 100 χρόνια της ίδρυσης της Αγίας Βαρβάρας, mm-hmm. της Εκκλησίας, της προσφυγικής γειτονιάς. Της ίδρυσης όμως της Εκκλησίας, του Θεμέλιου Λίθου. Θα συμμετέχει ο σύλλογός μας αυτό. Mm-hmm. Έπειτα το αγιασμός μας θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε από 1 Οκτωβρίου να αρχίσουν τα μαθήματα χοροδίας, χορευτικού και φέτος θα έχουμε και θεατρική ομάδα. Mm-hmm. Έχουμε προγραμματίσει μια εκδρομή από τις 20 μέχρι τις 22 Οκτωβρίου στα Γιάννενα και όσοι φίλοι θέλουν μπορούν να μας ακολουθήσουν. Μικρασιάτικη βραδιά μετά αρχές Δεκεμβρίου, mm-hmm. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και φυσικά και το 24, στις αρχές του 24 περίπου θα ετοιμάσουμε μια μεγάλη παράσταση που θα είναι αφιερωμένη στην ανταλλαγή των πολιτισμών φυσικά. Και φέτος ήταν η χρονιά. Το 24 κλείνουν 100 χρόνια από τότε που ήρθαν οι πρόσφυγες από εκεί με την ανταλλαγή. Μάλιστα, και πολλά άλλα. Και μικρές δράσεις και συνεργασίες με τους προσφυγικούς συλλόγους με τους οποίους τα δύο τελευταία χρόνια, ειδικά και με τον Δήμο Καβάλας, κάναμε πάρα πολλά πράγματα και νομίζω αυτό έπρεπε να γίνει, γιατί η Καβάλα είναι η κατεξοχήν προσφυγού πόλη. Mm-hmm. Το 70% είναι απόγονοι προσφύγων. Mm-hmm. Όλοι μαζί λοιπόν κάναμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις και θα συνεχίσουμε φυσικά και τις συνεργασίες και όχι μόνο με τους προσφυγικούς αλλά και με άλλους συλλόγους. Μάλιστα. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά, κυρία Τσίγκου. Είναι φυσικά. Σεπτέμβριος, είναι μια νέα αρχή για τα σχολεία, για τους συλλόγους. Τώρα ξεκινάνε όλα. Κάνατε δράσεις και μες στο καλοκαίρι, ωστόσο ξεκουραστήκατε και λίγο. Από εδώ και πέρα ξεκινάει μια νέα σεζόν για εσάς. Ξεκινάνε οι δράσεις. Τώρα μας αναφέρατε λίγες από αυτές, ωστόσο μήνα με το μήνα θα έχουμε να πούμε πολλά. Ναι. Να προσθέσω και κάτι ακόμη που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μουσείο μας. Mm-hmm. Το μουσείο έχει απίστευτη δράση. Δεχόμαστε πάρα πολλές επισκέψεις και ξένων τουριστών. Έχει φτάσει το όνομά του παντού. Συμμετείχαμε σε εκθέσεις στη Βουλή των Ελλήνων με Κοιμήλια, στη Θεσσαλονίκη, σε μια μεγάλη έκθεση. Τώρα προς το τέλος του χρόνου θα συμμετέχουμε Κοιμήλια στο Βυζαντινό Μουσείο. Δηλαδή θέλω να πω ότι γενικώς έχει βγει προς τα έξω πλέον το μουσείο μας. Mm-hmm. Τα σχολεία που το πλαισιώνουν και όλο το χειμώνα το επισκέπτονται πάρα πολλά και βλέπουμε ότι και τα παιδιά ερχόμενοι στο μουσείο εμπνέονται μετά και κάνουν πράγματα, κάνουν παραστάσεις, κάνουν εκδηλώσεις. Μάλιστα το 16ο σχολείο το δημοτικό με τη δασκάλα, εμπνεόμενοι από τις ιστορίες του μουσείου που τους είπαμε, έγραψαν και ένα βιβλίο, χειρόγραφο βέβαια, αλλά κάθε ένα όπως αντιλήφθηκε την ιστορία που του έκανε εντύπωση. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Το ότι όλο αυτό πηγαίνει στα παιδιά μας. Μάλιστα. Και αυτός είναι και ο σκοπός όλων των συλλόγων που συνεχίζουν και διατηρούνται, κυρία Τσίγκου, ώστε να μεταλαμπαδεύουμε και την ιστορία του κάθε τόπου. Αυτός είναι ο σκοπός και καλά κρατεί ο σκοπός, όπως βλέπουμε. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και μέσα στη χρονιά, μήνα με το μήνα, να λέμε για τις δράσεις, για τις εκδηλώσεις που είναι ούκο λίγες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσίγκου. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για το Σύλλογο και για το Μουσείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε. Διότι το λέμε, μιλάμε συνήθως εδώ για τους συλλόγους, το τι κάνουν οι σύλλογοι. Ο σκοπός που διατηρούν οι σύλλογοι του 2023 είναι ώστε να φέρουν την ιστορία του τότε στο σήμερα. Και αυτή την ιστορία να την μεταλαμπαδέψουν στις νέες γενιές και στους νέους ανθρώπους που γράφονται στους συλλόγους. Οπότε, όπως βλέπετε, ο σκοπός τους καλά κρατεί. Νομίζω ότι έχουμε λίγη ώρα ακόμα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας για να δούμε για την Καβάλα Expo το τι θα γίνει φέτος το 2023. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ με τον κύριο Μάρκο Δέμπα, τον πρόεδρο του μελητηρίου της Καβάλα, το οποίο με την βοήθεια του Γιώργου θα το βρούμε από το δελτίο και θα το παίξουμε, Γιώργο. Έχουμε λοιπόν την Καβάλα Expo του 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί όχι το ερχόμενο, το μεθ' επόμενο Σαββατοκύριακο, από τις 29 έως και τις 2 Οκτωβρίου, 29 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν και θα έχουμε πάρα πολλές δράσεις και μάλιστα μερικές από τις δράσεις εκδηλώσεις θα αφιερωθούν και στους πληγέντες της Θεσσαλίας. Όλα αυτά λοιπόν μας τα λέει αναλυτικά στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει και ο πρόεδρος του μελητηρίου της Καβάλας, ο κ. Μάρκος Δέμπας. Πάμε να τον ακούσουμε. Περίπου σε 15 μέρες θα ανοίξουν οι πύλες για την Καβάλα Expo του 2023. Ουσιαστικά θα είναι μία έκθεση που το μυαλό μας, οι σκέψεις μας, οι δράσεις μας θα έρθουν για να στηρίξουν και τους πληγέντες.
Όλα αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει, κυρίως και μέσα από τις μουσικές συναυλίες, προκειμένου να αυξήσουμε, θα λέγαμε, την επισκεψιμότητα του χώρου μας, και μέσα από την γαστρονομία και μέσα από το Food Truck Festival, να πούμε ότι θα έχουμε τρεις συναυλίες. Την Δευτέρα, με το κλείσιμο της έκθεσης, θα είναι ο Χατζηγιάννης, ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης, που θα κάνει ένα δυναμικό comeback μετά από αρκετά χρόνια. Την Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, θα είναι η Ονειράμα. Το Σάββατο θα είναι η Φορτίσιμο. Την Παρασκευή θα είναι η Φορτίσιμο. Το Σάββατο θα έχουμε ένα, θα λέγαμε, DJ party εκεί με τους εκθέτες και τους επισκέπτες, που θα θέλουμε να δώσουμε και το κομμάτι ακόμα ενός μηνύματος, όπου ο καθένας, γιατί όλες οι εκδηλώσεις μας είναι δωρεάν, όποιος όμως επιθυμεί, θα έχουμε τις κατάλληλες, θα λέγαμε, κινήσεις να δώσει αυτό το οποίο επιθυμεί, και ό,τι μπορέσουμε να συλλέξουμε πλέον αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει στο χθεσινό μας Διοικητικό Συμβούλιο, θα βοηθήσουμε τους πληγέντες του κάμπου της Θεσσαλίας και όπου αλλού χρειαστεί. Άρα, ναι, μεν μιλάμε για μία γιορτή του επαγγελματία, του επιχειρηματικού κόσμου, της Καβάλας, της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με πολλά δρόμενα, γιατί θέλουμε να φέρουμε επισκέπτες, όπως ο νους μας και αυτά τα οποία θα πράξουμε και θα το δούμε και στη συνέχεια και θα το ανακοινώσουμε για να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Θα έχουμε τις δυνατότητες, θα υπάρχουν οι δυνατότητες, οι φίλοι μας, οι επισκέπτες, οι εκθέτες που θα είναι αυτό το τετραήμερο 29 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου στον εκθεσιακό χώρο της Καβάλας, να συνεισφέρουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο, μέσα από ένα κίνημα φιλανθρωπίας και στήριξης, ό,τι μαζέψουμε να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς τους πληγέντες που αυτό το χρονικό διάστημα πραγματικά συμπάσχουμε και εμείς μαζί τους. Θα υπάρξουν κάποιες δράσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, φιλανθρωπικές για τους πληγέντες στη Θεσσαλία, κάτι το οποίο ακόμη, δεν ξέρω, μπορεί να ανακοινώσιμο, μπορεί να αναφερθεί. Ναι, ναι, βεβαίως, θα το αναφέρουμε σιγά-σιγά. Απλώς ο τρόπος που θα γίνει, τα δρόμενα που θα έχουμε, θα είναι συγκεκριμένα, στοχευμένα, και σας λέω πάλι, θα είναι ό,τι έχει στη διάθεση και στην πρόθεσή του ο καθένας. Εμείς, σαν επιμελητήριο, έχουμε πάρει απόφαση να έχουμε τουλάχιστον μία ανταλίκα με νερά, τα οποία θα φύγουν προς τη Θεσσαλία. Ήδη σαν επιμελητήριο έχουμε πάρει αυτή την απόφαση στην εργασία και με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Έχουμε σκοπό τα επιμελητήρια σαν Κεντρική Ένωση πάνω από 12 ανταλίκες με νερά αυτές τις ημέρες να φτάσουν στο Θεσσαλικό κάμπο. Έχουμε σκεφτεί και προετοιμαζόμαστε να αγοράσουμε ένα drone, το οποίο μπορεί να επιτηρεί μαζί με την ομάδα διάσωσης που έχουμε. Προσπαθούμε να έχουμε και θερμική κάμερα, οπότε να μπορεί να λειτουργεί και το βράδυ. Επομένως, να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος. Βλέπουμε δηλαδή να κάνουμε κινήσεις, όπως επίσης είχαμε με τους πληγέντες στην Αβραμιλιά και στο Γέροντα, για να δούμε και σε εκείνη την περιοχή, από σπίτια, κατοικίες ή και επαγγελματικούς χώρους που δεχτήκανε ζημιές, και εμείς να είμαστε αρρωγοί και να στηρίξουμε την αποκατάσταση αυτών των ζημιών, σε συνεργασία με τον Δήμο και με άλλους φορείς. Επομένως, σαν επιμελητήριο Καβάλας, έχουμε ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ και εμείς και οι επιχειρήσεις μας στο να στηρίξουμε όλους αυτούς τους πληγέντες που τον τελευταίο μήνα δεν είναι και λίγοι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί για σήμερα, και πάμε να συνεχίσουμε και πάμε στον χώρο της υγείας και στα θέματα της υγείας, και να καλησπερίσουμε και να υποδεχθούμε εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο, τον ομίατρο της Καβάλας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Βασιλείου. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Ο λόγος της σημερινής μας συνάντησης, κύριε Παπαδόπουλε, είναι τα θέματα που βρίσκονται πλέον πάνω στην επικαιρότητα, και για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό δεν είναι τα θέματα του κορονοϊού, τα κρούσματα του κορονοϊού, αλλά είναι κάποια άλλα κρούσματα που έχουν ξεσηκώσει την ανησυχία των ειδικών μετά τις μεγάλες πλημμύρες που είδαμε στην Θεσσαλία και μάλιστα και εδώ στην Καβάλα. Ανησυχούμε για τα κρούσματα της σαλμονέλας. Ναι, κοιτάξτε, υπήρξε μια έξαρση στις σαλμονελώσεις γενικά στην Ευρώπη, σε αρκετές χώρες και στη χώρα μας και στην περιοχή μας, το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα, είτε με πλημμύρες είτε με κάτι άλλο.
Πιθανώς οι υψηλές θερμοκρασίες είναι αυτές που ευνόησαν την εξάπλωση. Και έχει να κάνει βέβαια και με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα τρόφιμα, με τους κανόνες δηλαδή χειρισμού τροφίμων. Τώρα, οπωσδήποτε υπάρχουν κίνδυνοι όχι μόνο για σαλμονελώσεις αλλά και για άλλα ζητήματα στις πλημμυρισμένες περιοχές. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Η σαλμονέλωση γενικά υπήρχε γενικά κυρίως το καλοκαίρι και τους θερμούς μήνες του χρόνου και υπάρχουν εξάρσεις οι οποίες παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα φέτος. Πού μπορεί να οφείλονται αυτές οι εξάρσεις και πώς μπορούμε να καταλάβουμε ένα κρούσμα σαλμονέλας? Κυρίως οφείλονται στις υψηλές θερμοκρασίες και στον τρόπο χειρισμού τροφίμων, γιατί κυρίως έτσι μεταδίδεται. Από τρόφιμα τα οποία μολύνονται από κάποιον ο οποίος δεν τηρεί τις σωστές συνθήκες ατομικής υγιεινής. Δηλαδή κάποιος που έχει σαλμονέλα δεν πλένει τα χέρια του και μετά μολύνει τρόφιμο που μολύνει κάποιον άλλον. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή στους χειριστές τροφίμων, σε αυτούς οι οποίοι παρασκευάζουν τρόφιμα, στους επαγγελματίες της εστίασης και επίσης μπορεί να μεταδοθεί βέβαια και από ζώα, κυρίως πουλερικά ή αυγά, τα οποία είναι μολυσμένα αλλά δεν τα παρασκευάζουμε στη σωστή θερμοκρασία όταν τα μαγειρεύουν. Η σαλμονέλα καταστρέφεται από μια θερμοκρασία και πάνω, από 70-75 βαθμούς και πάνω, αλλά θέλει λοιπόν καλό ψήσιμο των φαγητών, όχι ομά. Και ένα δεύτερο λάθος που κάνουμε κυρίως στην κουζίνα μας είναι ότι μπορεί να μαγειρεύουμε σωστά ένα κοτόπουλο, αλλά όταν το παρασκευάζουμε νοπό, με το ίδιο μαχαίρι μπορεί να κόψουμε τη σαλάτα. Ενώ λοιπόν έχουμε μαγειρέψει σωστά το κοτόπουλο, έχουμε μολύνει το μαχαίρι και έχουμε μολύνει μετά τη σαλάτα. Επειδή την σαλμονέλα, κύριε Παπαδόπουλη, περισσότερη την έχουμε στο μυαλό μας με το κοτόπουλο που μόλις αναφέρατε κι εσείς. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα τρόφιμα από τα οποία μπορεί να προέλθουν τα κρούσματα της σαλμονέλας. Ποια είναι αυτά τα τρόφιμα? Όλα τα κρεατικά, τα οποία δεν ψήνονται σωστά, κοιμάς μπορεί επίσης να γίνει. Και σας είπα ότι μπορεί να γίνει επιμόλυνση ακόμα και από λαχανικά. Στον κήπο. Έτσι, μπορεί κάποιο ζώο να είναι μολυσμένο με σαλμονέλα, τα κόπρανά του να μολύνουν ένα κήπο και αν φάμε άπλυτα λαχανικά από εκεί, ατελώς κλειμμένα, να κολλήσουμε και από εκεί σαλμονέλα. Όπως δείτε, κυρίως είναι το κοτόπουλο και τα αυγά, αλλά υπάρχουν όμως και όλα τα είδη ουσιαστικά κρεάτων, τροφίμων, ακόμα και σε γαλακτοκομικά, γενικά σε ατελώς παρασκευασμένα τρόφιμα ή λαχανικά τα οποία δεν έχουν κλειδί σωστά. Μάλιστα. Επειδή τώρα τα σύνδεσα και τα δύο τα θέματα, τις πλημμύρες με τη σαλμονέλα και ο λόγος διότι βλέπουμε και αρκετά κρούσματα που έρχονται από τη Θεσσαλία, γαστρεντερίτιδες. Τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει εμάς εδώ, στην Καβάλα? Εμάς εδώ δεν μας επηρεάζει. Τούτους άλλους έχουμε εμείς τα δικά μας κρούσματα εδώ σαλμονελώσεις, αλλά αυτό που βλέπουμε εδώ στη Θεσσαλία δεν είναι μόνο οι σαλμονελώσεις. Εκεί λοιπόν ο κίνδυνος κυρίως είναι από το νερό. Και ο κίνδυνος είναι κυρίως από τις συνθήκες ατομικής υγιεινής. Φανταστείτε τώρα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεσπιτωθεί, συστήματα λιμάτων τα οποία έχουν καταστραφεί, βιολογικοί που έχουν ξεχυλήσει ή κατεστραμμένα αγωγή λιμάτων, υπόνομοι, νεκρά ζώα. Αυτά όλα δημιουργούν ένα μεγάλο κίνδυνο στην περιοχή εκεί. Και θα πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα μέχρι να επανέλθει η ικανοποιητικότητα. Μέχρι να επανέλθει, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή από τους κατοίκους. Προφανώς είναι δύσκολη κατάσταση εκεί, έτσι. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Εξακολουθούν ακόμα να είναι πλημμυρισμένες περιοχές, να υπάρχουν χιλιάδες νεκρά ζώα, τα οποία αποτελούν υγειονομική βόμβα. Άρα, τι χαρακτηρίζεται την κατάσταση, η υγειονομική βόμβα της Θεσσαλίας? Ναι, βέβαια. Αυτό το βλέπαμε σε χώρες. Και τα ακούγαμε από τις ειδήσεις σε ξένες χώρες τι γινόταν με τέτοιες καταστροφές και το ζήσαμε τώρα και στη χώρα μας. Είναι μια πολύ βαριά και οξία κατάσταση, η οποία θα χρειαστεί χρόνο, ξέρετε, να επανέλθει. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θα επηρεάσει και όλη τη χώρα αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, όχι μόνο τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Θα επηρεάσει όλη τη χώρα καταρχάς οικονομικά. Οι καταστροφές είναι τεράστιες. Σε υποδομές, σε ζωικό κεφάλαιο, σε αγροτική παραγωγή. Σε ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους ή τη δουλειά τους ή τις βιοτεχνίες τους, έτσι. Άρα λοιπόν θα στοιχήσει τη χώρα κυρίως οικονομικά. Μάλιστα. Να παραμείνουμε λίγο στο θέμα της υγείας και πάμε λίγο. Είχαμε την πρώτη εβδομάδα της έναρξης των σχολείων. Αν είδατε έτσι κάποιο πρόβλημα στις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας? Κοιτάξτε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε τους ελέγχους. Θα γίνουν αυτά όπως κάθε χρόνο.
δεν πηγαίνουμε από την πρώτη μέρα στα σχολεία. Τα σχολεία θα πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα να βρουν τον βηματισμό τους με τα μαθήματα και από εκεί και μετά, από τον ερχόμενο μήνα, θα ξεκινήσουν και οι υγειονομικοί έλεγχοι, το οποίο το κάνουμε ούτως ή άλλως κάθε χρόνο. Και νομίζω ότι τα περισσότερα σχολεία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα, ό,τι προβλήματα υπάρχουν, τα επισημαίνουμε και συστήνουμε τη λύση τους. Θα στοχεύσουμε βεβαίως και στα σχολικά γεύματα, το κάνουμε κάθε χρόνο, στα σχολικά κηλικεία, για να δούμε και την ποιότητα των τροφίμων τα οποία παρέχονται τα παιδιά. Όλα αυτά είναι πράγματα που τα κάνουμε κάθε χρόνο και θα τα κάνουμε και φέτος. Ανησυχία υπάρχει για τον κορονοϊό το χειμώνα του 2023 ή τον έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη? Το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι η ανησυχία θα πρέπει να υπάρχει στις συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Δηλαδή άτομα άνω των 60 ετών, προβλήματα υγείας, αυτοί είναι οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν. Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα να κάνεις έναν υγιή νέο άνθρωπο κάτι κορονοϊός, είναι πάρα πολύ απειλή. Άρα λοιπόν υπάρχουν όμως συγκεκριμένες ομάδες και κατηγορίες ανθρώπων, ανοσοκατασταλμένοι, ηλικιωμένοι όπως σας είπα, οι οποίοι μπορεί να κινδυνεύσουν. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να κινδυνεύσουν. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να προσέχουν και ίσως να χρειαστεί να κάνουμε μαζί με το εμβόλιο της γρήπης και μια αναμνηστική δόση με το εμβόλιο του κοροναϊού. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον χώρο της υγείας. Μεγάλη προσοχή, όπως είπατε και εσείς, με τα κρούσματα της σαλμονέλας και υπάρχουν και αυτές οι συμβουλές που αναφέρετε και εσείς για το κρέας. Καλό ψήσιμο, καλό πλήσιμο και με τα μαχαίρια αυτά που κόβουμε το κρέας, καλό κακό να μην κόβουμε και τη σαλάτα, έτσι. Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες στην κουζίνα που πέρα από τους επαγγελματίες που είναι στα καταστήματα, έτσι, τα οποία είναι στην εστίαση, θα πρέπει να τους ξέρουν, εκπαιδεύονται γι' αυτό και εκεί δεν συγχωρούνται λάθη, θα πρέπει να τους εφαρμόζουμε και στο σπίτι μας. Το πώς συντηρούμε τα τρόφιμα, πώς τα βάζουμε στο ψυγείο, πώς τα πλένουμε, πώς μαγειρεύουμε, είναι κανόνες που πρέπει να τα έρθουν από το σχολείο να τους μάθουν. Είναι συγκεκριμένα πράγματα, απλά πράγματα, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλη, για αυτές τις χρήσιμες συμβουλές που δώσατε σε εμάς αλλά και στους τηλεθεατές μας. Καλό σας απόγευμα. Παρακαλώ, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Λοιπόν, όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι, τα κρούσματα της σαλμονέλας, της γαστρετερίτιδας καλπάζουν στην χώρα μας και περισσότερο στην Θεσσαλία μετά τις τεράστιες πλημμύρες. Ωστόσο, τα κρούσματα σαλμονέλας υπάρχουν και στην πόλη της Καβάλας, όχι λόγω των πλημμύρων, όπως είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, αλλά γενικότερα. Οπότε υπάρχουν αυτά τα tips, τα μικρές συμβουλές όπου μπορούμε να τα αποφύγουμε. Καλό πλήσιμο του κρέατος, καλό ψήσιμο του κρέατος και η μεγάλη προσοχή όταν κόβουμε το κρέας που βλέπουμε ότι δεν είναι καλό, να μην κόβουμε και κάτι άλλο. Αυτό, γιατί η σαλμονέλα μεταφέρεται, τα βακτηρίδια αυτά μεταφέρονται. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα και πάμε να συνεχίσουμε και θα πάμε να παρακολουθήσουμε μια βραβευμένη ταινία από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους εδώ, από την Γειτονική Δράμα, όπου θα παρακολουθήσουμε μια πάρα πολύ όμορφη συνέντευξη. Πάμε να δούμε. Βρισκόμαστε στη Δράμα για να παρακολουθήσουμε το 46ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Εδώ, κάθε Σεπτέμβριο, δίνουν ραντεβού μικρομικάδες από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Η πόλη της Μακεδονίας φιλοξενεί τη σημαντικότερη κινηματογραφική διοργάνωση του είδους. Φέτος, το κοινό είχε την ευκαιρία για μία εβδομάδα να παρακολουθήσει 182 ταινίες από 41 χώρες. Εμείς παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα και ξεχωρίσαμε κάποιες από το Εθνικό Διαγωνιστικό και το Εθνικό Σπουδαστικό. Πάμε να τις δούμε και να γνωρίσουμε τους συντελεστές τους. Η αρκουδότρυπα της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου απέσπασε φέτος τον Χρυσό Διόνυσο, το βραβείο δηλαδή καλύτερης ταινίας στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα. Η πρωταγωνίστρια Χαρά Κυριαζή κέρδισε παράλληλα το βραβείο γυναικείας ερμηνείας. Ξεφεύγοντας από τις στερεοτυπικές καταγραφές της ελληνικής επαρχίας, στο σκηνοθετικό δίδυμο, στον ντεμπούτο του, παρέα με την πολυμελή κολεκτίβα Πάμε Λίγο, βρέθηκαν στην Ελάτη Τρικάλων για να μας διηγηθούν μια ιστορία ενηλικίωσης. Oh.
Στο επίκεντρο η σχέση της Αργυρός και της Ανέτας, δύο κοριτσιών γύρω στα 20 που είναι φίλες από παιδιά και τώρα οι δρόμοι τους χωρίζουν. Αυτό θα φέρει στην επιφάνεια κρυμμένα μυστικά και επιθυμίες. Η ταινία αποτυπώνει με ρεαλισμό και αυθεντικότητα τα αδιέξοδα της ελληνικής επαρχίας και καταφέρνει να συγκινήσει με τη φρεσκάδα και τη δύναμή της. Η ιστορία ήταν λίγο σαν να μπήκαν στον επιταχυντήρα, διαφορετικά ας πούμε, βιώματα που είχαμε και οι δύο και από τα χωριά μας και θέλοντας κάπως να απεικονίσουμε λίγο και αυτή τη ζωή και τη σπίθα που υπάρχει ας πούμε, στο χωριό το καλοκαίρι, ο έρωτας και λίγο αυτή, δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά που μένουν στο χωριό που πολλές φορές ας πούμε, δεν τα βλέπουμε και στην οθόνη αυθεντικά, αλλά εμείς είχαμε πάρα πολλά βιώματα. Είναι νεαρά παιδιά που δουλεύουν, ξέρω εγώ, στις φάρμες τους, στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ξέρεις, πολλές φορές με παραδοσιακά επαγγέλματα, αλλά ταυτόχρονα, ξέρεις, ακούνε τέκνο, είναι καγκουράκια, έχουν τις μηχανές τους, λίγο αυτός ο κόσμος μας βοήθησε πάρα πολύ. Κάτι που συζητούσαμε πολύ εμείς είναι αυτή η πίεση που νιώθεις μερικές φορές στη ζωή, ότι θα έπρεπε να είσαι αλλού, ότι ο κόσμος θέλει να φύγεις και ότι αυτό είναι πρόοδος κάπως, ότι πρέπει, άμα είναι, σκέφτομαι για μία από τις κοπέλες στην ταινία, ο χαρακτήρας νιώθει μια πίεση να φύγει από το χωριό και η άλλη νιώθει σχεδόν μια ντροπή ότι δεν έχει φύγει από το χωριό, ότι θα κάτσουμε εδώ μια ζωή, ας πούμε. Και ότι νιώθουν κάπως μια μοναξιά εκεί στο χωριό, αλλά έχουν η μία την άλλη. Αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που το σκεφτόμασταν και πολλοί εμείς που έχουμε ζήσει και στο εξωτερικό και έχουμε φύγει και έχουμε γυρίσει και αυτή η σχέση με την ταυτότητά σου, την οικογένεια, το χώρο που βρίσκεσαι. Όλα αυτά πάνε μαζί, δηλαδή πώς θα εξελιχθείς σαν άνθρωπος και το πού βρίσκεσαι είναι το ίδιο πράγμα σχεδόν. Και το τοπίο είναι σαν χαρακτήρας. Δεν βλέπεις πολλά άτομα στο χωριό, αλλά βλέπεις, ας πούμε, κάτι τοπία που είναι σαν να σου λένε κάτι. Μαζί με αυτό είναι αυτό λίγο η θεματική, ας πούμε, της φιλίας και του έρωτα, που είναι πάντα κάτι το οποίο είναι, ξέρεις, διακυμαίνεται και είναι πολύ πολύπλοκη σχέση, αλλά και μια που μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ, ας πούμε, πώς η φιλία και η συντροφιά, δηλαδή είναι δύο κοπέλες που γνωρίζονται από πιτσιρίκια και είναι πάρα πολύ δεμένες και έχουν η μία την άλλη στο χωριό και είναι στήριγμα η μία για την άλλη, αλλά κάτω από αυτό υπάρχει και ένας αυτός ο έρωτας που δεν μπορείς καν να το περιγράψεις, που δεν έχει εκδηλωθεί ποτέ, αλλά είναι σαν ένας χήμαρος και εμείς κάπως αποφασίσαμε να εστιάσουμε την ιστορία εκείνη τη μέρα, γιατί ουσιαστικά όλος μέσα σε ένα 24ωρο διαδραματίζεται, μια μισή μέρα, που κάπως όλο αυτό εκρήγνεται. Και λίγο ο φόβος, ο πολύ εσωτερικός φόβος της ενηλικίωσης και λίγο το άγνωστο, της απώλειας, ας πούμε, που είναι, αν το διαβάσει κανείς έτσι, ας πούμε και η σπηλιά, δηλαδή είναι αυτή η τρύπα μέσα στην οποία βρίσκεται αυτός ο φόβος που πρέπει να τον αντικρίσεις και δεν μπορείς να κοιτάξεις απ' την άλλη. Αλλά είμαστε και λίγο εμείς της σχολής του ότι οι μεγάλοι έρωτες, τα μεγάλα συναισθήματα είναι συμπαντικά, ας πούμε. Είναι η φύση κάπως επιδρά για να βρίσκονται πάντα μαζί αυτές οι δύο, δηλαδή ακόμα και αν χωριστούν θα ξανάρθουν μαζί, δεν ξέρουμε, ας πούμε, ναι. Αλλά ότι η φύση κάπως είναι σαν ένας χαρακτήρας που τις βλέπει. Είμαστε και λίγο εμείς η φύση εκείνη τη στιγμή. Ο Νερτάν Ζιτζηρία κέρδισε το βραβείο ντοκιμαντέρ με την υποβλητική του δημιουργία «Φως εκ φωτός». Ο πολύ βραβευμένος σκηνοθέτης βρέθηκε στο Άγιο Όρος το 2017. Εκεί ανακάλυψε τις φωτογραφίες του ιεροδιάκονου Προκόπιου, οι οποίες τραβήθηκαν πριν περίπου έναν αιώνα. Συνδυάζοντας το αρχαϊκό υλικό με σύγχρονα γυρίσματα, το υβριδικό φιλμ είναι μια γοητευτική κατάδυση σε έναν κόσμο που μοιάζει αναλύωτο στον χρόνο, στον οποίο κυριαρχούν η πνευματικότητα, η συνομιλία με τον χρόνο και η ασκητική ζωή. Χρειάστηκε 5 χρόνια για να ολοκληρωθεί και έκανε διεθνή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ. Οι φωτογραφίες που είδα ήταν φοβερής ομορφιάς, τραβηγμένες από έναν άνθρωπο κατά τη διάρκεια της διακονίας του Άγιο Όρος, πριν από περίπου 90 χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος η έρευνά μου σταματάει μέχρι ένα σημείο. Έφτιαξε μόνος του μία κάμερα και με αλληλογραφία που έφτανε μέχρι την Κωνσταντινούπολη έμαθε για τα χημικά και έμαθε περισσότερο για τη διαδικασία αυτή. Άρα εικάζω ότι δεν είχε δει φωτογραφία πριν φτιάξει την κάμερα. Και ξεκίνησαν διάφορες σκέψεις όταν μαθαίνω την ιστορία επί τόπου. Τι σημαίνει να φτιάχνεις ή να έχεις μία κάμερα, αλλά να μην έχεις δει φωτογραφία. Ποια είναι η πρώτη φωτογραφία που τραβάς. Ήξερα εξ αρχής ότι επειδή ήμουν και σε μια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τον επαγγελματικό μου προσανατολισμό για την αγορά του κινηματογράφου, την κινηματογραφική, αν θέλετε, βιομηχανία, ήθελα κάτι το οποίο θα μπορέσει να με βοηθήσει να επαναπροσδιορίσω για την τέχνη μου. Και αυτή η επαφή με την αγιορείτικη φωτογραφία με έκανε να επανεκτιμήσω την διάθεση του
του χειρόνακτα. Ούτως ή άλλως κάθε ταινία που κάνω, επειδή έρχομαι και από το fiction κόσμο, οπότε γράφω και πάρα πολύ σενάρια, οφείλει για μένα να είναι και μια είδους πρόκλησης, να μην έχω ξανακάνει κάτι, αλλά και να μπορώ και να προτείνω κάτι καινούριο. Προκειμένου να έχω ένα έξτρα κίνητο να σηκωθώ το πρωί από το κρεβάτι. Οπότε ήξερα ότι θα έπρεπε να βρω έναν τρόπο να αποδώσω στην κινηματογραφική γλώσσα αυτό που έχω νιώσει ανάμεσα στους μοναχούς. Άφησα δηλαδή τη μοναστική ζωή κάπως να με διαπεράσει. Και αυτό ήταν για παράδειγμα ότι δεν υπήρχε εγώ, υπήρχε εμείς, η διαδικασία της διακονίας, η ασκητική, ο ασκητικός ρυθμός, ας πούμε, συνύπαρξης. Και κατάλαβα ότι θα έπρεπε να προσπαθήσω να βρω τρόπο να γίνω ένα με αυτό που συμβαίνει και κρατώντας μία κάμερα να γίνω. Ξαναβγάζει νόημα να γίνω εγώ κομμάτι αυτής της κάμερας, να μην την καθοδηγώ τόσο πολύ. Να προσπαθήσω να βρω ένα κανάλι να περάσει το νερό και στο τέλος θα δούμε τι θα προκύψει. Οπότε πέταξα όλο το υλικό πάνω στο νερό ξανά και ξανά και προσπάθησα να διαλογιστώ, αν θέλετε, ή να αφαιθώ στην ορμή του αρχείου. Γιατί ήξερα ότι έχω κάτι πολύ όμορφο με το. Στέκομαι απέναντί του με ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, με ένα πολύ μεγάλο σεβασμό και δέος. Και το αρχείο έχει μια φοβερή ιδιότητα. Εάν μεσολαβήσει ο χρόνος πάνω του. Ξεκινάει και γεννάει αφηγήματα. Και έχει από μόνο του μια αφηγηματικότητα λοιπόν. Οπότε και έπρεπε να κάνω πολλά και δεν έπρεπε να κάνω τίποτα. Αυτή την ισορροπία έψανα σε κάθε βήμα, αλλά ευτυχώς το μέρος είναι τόσο γεμάτο και λιτό συνάμα σε πληροφορία, που κάπως με βοήθησε. Έγινε οργανικά, κατέληξα οργανικά εκεί πέρα. Με ενδιέφερε να δω πώς θα μπορούσα να μεταβολήσω σε κινηματογραφικό χρόνο ένα τοπίο, έναν κόσμο που δεν έχει σημείο αναφορά χρονικό. Αυτό ήταν τεράστιο στοίχημα. Οπότε προσπάθησα να βρω έναν τρόπο να επαναπροσδιορίσω και τι σημαίνει ο χρόνος στο σινεμά και να βρω έναν τρόπο να προτείνω όσον αφορά τη φιλμική γλώσσα και κάτι άλλο, κάτι που θα ήθελα να δω. Αλλά είναι ένας τρόπος να συνομιλήσω με τον χρόνο. Και είναι ένας τρόπος κιόλας να αποδείξεις στην ουσία ότι η μνήμη είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε. Και ξέρεις, αν αναλογιστείς, γιατί πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να σου πει τι με νοιάζει η φωτογραφία ενός μοναχού. Αν αναλογιστείς την φωτογραφία σαν ένα τεχνολογικό επίτευγμα, δεν μας νοιάζει. Αλλά εάν αντιληφθείς τη φωτογραφία σαν εργαλείο της μνήμης και τη μνήμη ως το σπουδαιότερο εργαλείο που έχουμε να επαναπροσδιορίσουμε την ανθρώπινη κουλτούρα, τότε κάθε φωτογραφία μετράει. Φανή, πού είσαι? Μετά το Μπρουτάλι, αργάσιμες μέρες που είχε κερδίσει πριν 2 χρόνια το Χρυσό Διόνυσο στη Δράμα και είχε διακριθεί στο Φεστιβάλ των Κανών, ο Μανώλης Μαυρής επιστρέφει με το ατμοσφαιρικό Midnight Skin. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ με φιλοσοφικές προεκτάσεις. Πρωταγωνίστρια είναι η Φανή, μια μοναχική και εσωστρεφής νοσοκόμα που οι εφιάλτες της τη νύχτα αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά και στη διάρκεια της ημέρας. Η ταινία έκανε πρεμιέρα πριν λίγους μήνες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών και στη Δράμα απέσπασε τα βραβεία φωτογραφίας, ειδικών εφέ, σχεδιασμού ήχου και υποψηφιότητα για το βραβείο καλύτερης μικρού μήκους ταινίας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, σήμερα κλείνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας αύριο στις 5.30 το απόγευμα εδώ στο Μαζί στο Ένα Channel. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας. Thank you.